Τον κύριο Χριστοδούλου της νέας αγροτικής κίνησης. Τεράστιο το ζήτημα με τον παγετό. Έχετε ενδείξεις για, για πόσο μεγάλη είναι η καταστροφή που μιλάμε, κύριε Χριστοδούλου? Ναι, είναι όντως μεγάλο το πρόβλημα. Έχουμε επικοινωνήσει με όλες τις επαρχίες. Η Πάφος, Δυτική Λευκωσίας, μέρος της Ελεύθερης Αμοχώστου, έχει πληγεί από το παγετό. Και ευτυχώς για κάποιους γεωργούς οι οποίοι επόντιζαν όλη νύχτα εψές και προψές, μπορούν να γλιτώσουν την παραγωγή τους. Γεωργοί οι οποίοι έδειξαν μια αδιαφορία ή είχαν κάποιον κόλλημα να ποτίσουν, όπως λέμε, αυτοί θα έχουν τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημα θα εμφανιστεί, αγαπητέ μου κύριε Νικήτα, αρχές του Απρίλη που θα γίνει η εκρίζωση των πατατών. Εκεί θα διαφανεί στο σύνολό της η ζημιά. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι... Δηλαδή αυτοί που πόντιζαν θα σώσουν τις φοιτίες τους, δηλαδή, κύριε Χριστοδούλου? Παρακαλώ, δεν άκουσα. Αυτοί που πόντιζαν θα σώσουν τις φοιτίες τους? Θα σώσουν. Ναι. Αυτοί που ποτίζουν θα σώσουν την παραγωγή τους. Αυτοί που δεν πόντιζαν για τους διάφορους λόγους, αυτοί θα έχουν τεράστιο πρόβλημα. Ήδη έχω επικοινωνήσει και με στελέχη του Τίμος Γεωργίας. Είναι έξω οι άνθρωποι να κάνουν μια πρώτη καταγραφή. Ένα τεράστιο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν είναι η πατατοπαραγωγή της Πάφου με τη χιονοθύελλα και τη χαλαζόπτωση που είχαν το τελευταίο διήμερο. Εκεί δυστυχώς και να ποτίσουν, ίσως να μην σώσουν τη σωριά. Εκεί είναι πρόβλημα, γιατί έχουν χτυπηθεί οι φοιτίες με το χαλάζι. Χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού. Τώρα μιλάμε για φοιτίες πατατών. Τι άλλο υπάρχει αυτή την περίοδο? Άλλο πρόβλημα είναι όσα φρουτόδεντρα έχουν ανθίσει. Ευτυχώς λίγα είναι αυτά. Εντάξει, αμυγδαγές υπάρχει από τον καιρό μας στο δημοτικό, ότι βιάζεται να αντιθύνει φούλα και την πρώτη καταστροφή την τρώει η αμυγδαγιά. Και επίσης είναι οι χρυσομυγιές οι οποίες έχουν ανθίσει, μια ποικιλία. Αυτά θα έχουν πρόβλημα. Ευτυχώς τα άλλα φρουτόδεντρα ακόμα. Να έχουμε υπόψη ότι ο ανθός μόλις δεχτεί τον πάγο σε 2-3 μέρες μαυρίζει και πέφτει κάτω, άρα και εκεί θα υπάρξει. Όμως αυτό θα διαφανεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Άρα εκεί το πρόβλημα που εντοπίζουμε, ναι, είναι στη πάντα του καλλιέργεια. Τι κάνουν δηλαδή οι πολίτες αυτοί, τι επιλογές έχουν και τι πρέπει να κάνει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο? Το αρμόδιο Υπουργείο, πέραν του ότι θα κάνει την πρώτη καταμέτρηση τώρα και μετά με την εκρίζωση, ξέρουν ήδη πόσο εκτάρια έχουν βάλει, πόση ποσότητα το κάθε εκτάριο παράγει και εκεί θα μετρηθεί ζημιά και ο τομέας διαχείρισης κινδύνου, η γεωργική ασφάλιση όπως τη λέμε, θα έρθει να δώσει τα ασφάλιστρα και θέλω να ελπίζω ότι οι παραγωγοί ή έχουν ασφαλίσει την διαδικασία αυτή, την παραγωγή τους, γιατί ακούω και από παραγωγούς που δεν έχουν ασφαλίσει την παντοκαλλιέργειά τους, νομιζόμενοι ότι θα βρέξει καλά και ότι δεν θα έχουμε αυτά προβλήματα. Θερμότατη παράκληση και έκκληση προς τους καλλιεργητές μας. Να δηλώνουν την καλλιέργεια για να την ασφαλίζουν. Πλέον οι καιρικές συνθήκες δεν μπορούμε να τις προλάβουμε. Έχουν αλλάξει άρδιντα φυσικά δεδομένα και εκείνο που χρειάζεται είναι τουλάχιστον να ασφαλίζουν, να παίρνουν τουλάχιστον το μήνυμο, να βγάζουν τα δικά τους τα έξοδα, ούτω ώστε η επόμενη καλλιεργητική περίοδο να τους βρει έτοιμους για να κάνουν την σωστή καλλιέργεια. Δηλαδή η γεωργική ασφάλιση πόσο στοιχίζει περίπου? Είναι ανάλογα με την εποχή, είναι ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας, αλλά σίγουρα στοιχίζει πολύ λιγότερο από τη ζημιά που αν δεν είσαι ασφαλισμένος θα πάθεις. Και συνήθως από 60 μέχρι 80% μπορεί να αποδώσει μια ασφάλιση και έτσι οι γεωργοί μας δεν έχουν άλλη διέξοδο, είναι ευλογία για τους ίδιους να είναι ασφαλισμένη η παραγωγή. Για όλες τις παραγωγές, είτε πατάτες, είτε φρουτόδεντρα, είτε. Μάλιστα. Οι καιρικές συνθήκες επιβάλλουν... Δηλαδή αυτά που θα δώσουν, λέτε με λίγα λόγια, αυτά που θα δώσουν για την ασφάλεια είναι πολύ λίγα στην μπροστά στην καταστροφή με αυτά που θα πάρουν και σε σύγκριση με αυτά που δεν θα έπαιρναν αν δεν ήταν ασφαλισμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε, οι υποχρεωμένοι να ασφαλίζονται και να γίνεται αποκοπή. Γι' αυτό θερμότατη έκκληση ακόμα μια φορά όλοι να ασφαλίζουν την καλλιέργεια τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χριστοδούλου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.